Τι σου έλειψε περισσότερο το διάστημα που ήσουν μέσα? Αν κρίνω από το τι σκεφτόμουν περισσότερο, η σύντροφός μου. Βλέπαμε ότι χωρίστηκαν οι μπλε ουσιαστικά σε δύο υποομάδες. Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνθηκα μόνος. Είχα την Μέη και τον Ανδρέα. Ήμασταν στήριγμα ένας για τον άλλον. Βάζεις μέσα το Μαρτίκα. Ναι, όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν τα βρίσκαμε στο τέλος σε κάποια πράγματα. Για το Κατσαόνι δεν ξέρω τίποτα. Σαν τριάδα, ήμασταν λίγο αυστηροί στο ότι είμαστε εμείς και δεν πηγαίνει κανένας προς τους υπόλοιπους. Όποιος πήγαινε, απευθείας τον κάναμε πέρα. Οπότε ο Σπύρος και πολύ καλά έκανε, ήταν έτσι λίγο πιο ουδέτερος και ήθελε να τα έχει και καλά με όλα τα παιδιά και είναι δικαίωμά του. Αυτό κόστησε το να μην μπορεί να μπει στη δική μας τριάδα του κόστησε. Γιατί ήσασταν τόσο αυστηροί εσείς με τους υπόλοιπους? Γιατί είχαν συμβεί κάποια γεγονότα στο παρελθόν τα οποία έτσι μας αφήσαν ένα αρνητικό αντίκτυπο μέσα μας, ας τα πούμε. Ο Μαρτίκας ήταν πολύ κοντά με τον Ανδρέα και τον είχε βοηθήσει και σε πολλά θέματα. Το είχε πει και εκείνη την ημέρα στο συμβούλιο και το είχε δεχτεί και ο Ανδρέας. Πώς σου φάνηκε που μετά μπήκε μέσα και τον ψήφισε ο Ανδρέας ο Μαρτίκα? Ότι αυτούς που δεν θα ψήφιζαν είναι ο Σάββας και η Μέη. Νομίζω ότι όσοι ψηφίζανε τον Σπύρο γινόταν για αγωνιστικούς λόγους. Τώρα νομίζω ότι ο Σπύρος πειράχθηκε με τον Ανδρέα όταν είπε ότι για μένα οι πιο σημαντικοί άνθρωποι είναι η Μέη και ο Σάββας και τον άφησε λίγο απ' έξω. Τι λίγο, αφού τον ψήφισε κιόλας μετά, ήταν ψάχνει να τον είχε αφήσει γενικά απ' έξω. Εκεί πληγώθηκε ο Σπύρος. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε είναι ο Ανδρέας Μαθεακάκης. Τον περιμένω πως και πως. Να δούμε τι θα μας πει. Θέλω να τον πάρω μια αγκαλιά. Και όλα καλά. Τον πέτυχε τον στόχο του και με το παραπάνω. Ποτέ δεν κοιτούσε το επαθλό. Μου είχε πει όταν είχε πρωτοέρθει ότι εγώ να ξέρεις ότι και ένα μήνα αν κάτσω μέσα στο παιχνίδι θα είμαι πολύ ευτυχισμένος. Γιώργος Κατσαούνης. Γιώργος Κατσαούνης. Μοναδικός. Ένας το είδος του. Τι να πω. Είχαμε κάποια θεματάκια. Αλλά έχουμε πει κάποια πράγματα. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν κρατάω καμία κακία, θέλω να είναι πάντα καλά. Ο Γιώργος έχει πολύ συμπάθεια έξω από το κοινό. Δηλαδή, πολλοί είναι αυτοί που τον θεωρούν πάρα πολύ αυθεντικό. Με τον Κατσαούνη, ναι, έχουμε πει ότι δεν θα κάνουμε παρέα και είπε και αυτός ότι το συνέστημα είναι αμοιβαίο. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που έχουν γίνει, αλλά κυρίως με το ότι δεν ταιριάζουμε τόσο, δεν έχουμε κοινά σημεία. Είναι διαφορετική κόσμη. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, ο Σάββας Κάλφας. Ωραίος. Κάνει και τις παυσούλες. Είναι ψυχολόγος, δεν είναι κάτι. Κλινικός ψυχολόγος. Κλινικός ψυχολόγος. Είναι πάρα πολύ ορθοφωνικά και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ έτσι το. Διαφωνεί τα δόντια όταν μιλάει. Έχει ωραία δόντια. Έχει ωραία. Ωραία. Είναι ωραίο παιδί ο Σάββας. Καλό μοντέλο είναι το παιδί. Εγώ είπα εγώ τίποτα, παιδί. Ναι, εγώ μοντέλο τον βλέπω ενώ. Είναι πολύ ωραίο, αυτό εννοώ. Ωραία. Αλλά δεν είπα τίποτα. Είπα ότι μιλάει και φαίνεται δεν ξέρω πώς το κάνει. Αυτό προσπαθώ σε σπίτι να το κάνω. Εντάξει, θα το βρω. Σε θυμίζει κάποια Ελληνίδα παρουσιάστρια? Ναι, μου θυμίζει. Τώρα που μιλάει, μου θυμίζει. Ποια? Και πιστεύω θα τέριαζαν κιόλας. Άι, από εκεί βρε. Άντε τώρα, βρε. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν τα παιδιά. Θα τα πούμε μετά στο διάλειμμα, οι δυο. Κοροϊδεύουμε με αυτόν τον τρόπο που σας το γι' αυτό γελάω τον αγαπώ. Δεν έχω κάτι που μιλάνε έτσι σωστά. Μου θυμίζει, αλλά εμένα μου αρέσει που μιλάνε έτσι σωστά. Και η παρουσιάστρια που λέτε, εμένα μου αρέσει ο τρόπος που μιλάει. Γιατί να μην μιλάμε ωραία, καθαρά. Καλά, βέβαια, το θαυμάζω. Να μιλάμε ωραία ελληνικά. Και αυτό μας πειράζει, δηλαδή. Λίγο τσιμπημένο περισσότερο στο Σάββα Κάλφα ο τρόπος που τοποθετείται. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δουλειά του. Θέλει να είναι σαφής και καθαρός σε αυτό που έχει να πει. Δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Όταν έρθει εδώ θα μας πει. Είναι η προφορά. Όταν έρθουμε το.